Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφοι, καλησπέρα. 3 χρόνια μετά την καταστροφή και τίποτα δεν άλλαξε. Ζήσαμε και ζούμε για ακόμη μια φορά μια πραγματικότητα που ξεσκεπάζει τα περί ετοιμότητας του κρατικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπροστά στο κέρδος έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Με τη φωτιά στο Βαρνάβα πριν 15 ημέρες, περίπου, κινδύνεψαν ζωές κατοίκων, λαϊκές περιουσίες, καθώς ο σχεδιασμός τους και οι ελλείψεις φάνηκαν από την πρώτη στιγμή. Φιλότιμη η προσπάθεια των πεζοπόρων τμήματων της πυροσβεστικής, αλλά δεν φτάνει. Τα εναέρια μέσα, όταν αποχώρησαν, γιατί δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες, σε άλλη φωτιά, είχε σαν αποτέλεσμα την αναζωπήρωση του μετόπου, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Το συγκεκριμένο δάσος είχε αναζωογονηθεί ύστερα τη μεγάλη φωτιά του 2009. Και τα αίτια της πρόκλησης ήταν η υποβάθμιση στη συντήρηση στο δίκτυο της ΔΔΕ, που ξεπουλιέται και αυτή στους ιδιώτες, όπως και άλλοι τομείς του κράτους. Όλα στο βωμό του κέρδους. Καμία αξία για την ανθρώπινη ζωή, σε αυτό το ανθρωποφάγο σύστημα που ζούμε, το οποίο έφερε αυτό το τραγικό γεγονός και βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Κλείνοντας, θα θέλω να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι το ζήτημα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού μας πλούτου, είναι και θέμα καθαρό πολιτικό. Με αυτούς τα καλοκαίρια θα καιγόμαστε και το χειμώνα θα πνιγόμαστε. Αυτοί δεν αλλάζουν. Εμείς θα πρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να αλλάξουμε το αύριο.